Ο Γιάννος Τολιόπουλος θα παίξει με το κλαρίνο του Ντίνου του Σκορδί. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα κι εγώ να αναφέρω λίγα λόγια για το συγχωριανό μας και σπουδαίο ρουμελιώτη μουσικό Ντίνο Σκορδί. Τα είπανε όλα οι προηγούμενοι. Να πω κι εγώ δύο λόγια. Ο Ντίνος Σκορδής ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος. Από ό,τι ακούω, που από μικρός αγαπούσε την παραδοσιακή μουσική, με αποτέλεσμα να υπηρετήσει το παραδοσιακό τραγούδι ως κλαρινίστας. Άφησε πίσω του σπουδαίο έργο με αξιόλογες συνεργασίες. Εγώ ως νέος μουσικός και συγχωριανός τον εκτιμάω βαθύτατα για όσα άφησε πίσω. Θα παίξω ένα τραγούδι με το κλαρίνο του, το οποίο μου το έδωσε ο Δημήτρης και η Αλεξία. Είναι λίγο παλιό το κλαρίνο. Προσπαθήσαμε να το φτιάξουμε και θα παίξω ένα τραγούδι και μετά θα πει και ένα τραγούδι ο Νίκος Σιλιβέρδης προς τιμήν του Σκορδί. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Μετά από πολλά χρόνια πάλι στο χωριό εδώ, απόψε η βραδιά είναι ιδιαίτερα συγκινητική, γιατί έρχονται στο μυαλό μας μνήμες και θύμισες από το παρελθόν. Πολλά χρόνια πριν, που τα πανηγύρια εδώ στο χωριό κρατούσαν πάρα πολύ καλά. Ποιος δεν θα ξεχάσει τα πανηγύρια στο μαγαζί του Τάκη, του Σκορδί, κάτω από το δέντρο εκεί μπροστά στο σπίτι του Καμάρα, που ξεκινούσαν πολύ νωρίς το απόγευμα με το που τέλειωνε η λειτουργία παραμονή και φτάνανε τις πρώτες πρωινές ώρες με το που χτυπούσαν οι καμπάνες για να πάει ο κόσμος ανήμερα της γιορτής Παναγίας στην εκκλησία. Πραγματικά ξέχαστες στιγμές που σαν παιδί και εγώ τις έζησα και πραγματικά νιώθω τυχερός και όλοι όσοι κοντά στην ηλικία μου τη ζήσαμε νομίζω ότι είμαστε τυχεροί, γιατί είναι στιγμές που δεν ξανάρχονται. Βλέπετε πού έχουν φτάσει τα πανηγύρια σήμερα, πώς προσπαθούμε να κρατήσουμε με νύχια και με δόντια την παράδοση και πόσο δύσκολες στιγμές περνάμε γενικά σαν έθνος. Καλό είναι να κρατάμε αυτές τις νήμες για να μπορούμε να προχωράμε δυνατά μπροστά όλοι μαζί. Ένα τραγούδι με τον Γιάννο, θα πούμε το «Ποια σκέλα μάνα το έλεγε». Okay. Thank you.
Άιντο ρε πια σκύλα μα, αχ, αχ, πια σκύλα μάνα. Το λέγε οχ, 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 οχ. Άι τώρα τα αδέρφια δε πω, όνιουτε τα αδέρφια. Αχ, τα αδέρφια σχίζουν ωραί τα βουνά, οχ, οχ. Άιντο ρε τα αδέρφια σχί, τα αδέρφια σχίζουν, άιντε τα βουνά, οχ, 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 οχ. Άιντο ρε κι οι αδερφές τους, ους καμπούσκι η μάνα. Αχ, κι η μάνα σχίζει ωραί θάλασσες, οχ, οχ. Να είστε όλοι καλά. Δεν θα τραγουδήσω. Απλώς αισθάνομαι ότι απόψε γίνεται μια μεταμόσχευση καρδιάς. Ένα κλαρίνο που το έπαιζε χρόνια αυτός ο περίφημος συγχωριωνός μας ο Ντίνος ο Σκορδής μεταφυτεύεται σε έναν καινούριο καλλιτέχνη. Και όλοι περιμένουμε αν αυτή η καρδιά θα χτυπήσει. Εγώ είμαι βέβαιος ότι θα χτυπήσει και πολύ καλύτερα. Διότι είναι στα χέρια ενός νέου καλλιτέχνη που είναι από το Μαύρο Λιθάρι, είναι δικό μας παιδί. Το οποίο έχει ξεκινήσει, είναι γνωστή ήδη μέχρι τώρα πρόοδος του. Το εύχομαι λοιπόν με όλη μου την καρδιά του Γιάννη του Τουλόπουλου. Το λέω καλά το όνομα. Το Λιόπουλο, συγγνώμη. Να συνεχίσει λοιπόν μια παράδοση και το Μαυρολιθάρι να συνεχίζει να βγάζει καλλιτέχνες, επιστήμονες, βιοτέχνες, εκπαιδευτικούς και ό,τι άλλο είναι δυνατόν να επενεθεί και να είναι αξιόλογη παραγωγή, ας το πούμε έτσι, από ένα χωριό. Γιάννο Τολιόπουλε, σου εύχομαι καλή σταδιοδρομία από εδώ και πέρα με την καρδιά που κληρονόμησες.